Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την Αλκμαρ, με τους πράσινους να αγωνίζονται για πρώτη φορά με τη νέα φετινή τους φανέλα, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί απόψε σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Πράσινη ΠΑΕ σε συνδυασμό με την εταιρεία Ένθεσης που θα δίνει φέτος το τριφύλι. Η πρώτη φανέλα αναμένεται να είναι πράσινη, η δεύτερη μαύρη και η τρίτη λευκή. Η φιλική αναμέτρηση της Πέμπτης θα έχει χαρακτήρα πρόβας γενεράλε εν ώψη της έναρξης των υποχρεώσεων της ομάδας για τα προκριματικά του Europa League. Ο Μαρίνος Ζουνίδης θα έχει δυνατότητα να βγάλει τα τελευταία θετικά συμπεράσματα, δίνοντας χρόνο συμμετοχή στο Λουτσιάνο αλλά και στον Καμπέσας, τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Πρασίνων. Από την πρώτη ευρωπαϊκή σύγκρουση των Πρασίνων θα λείψει ο Βηγιαφάνες, που θα μπει στις προπονήσεις σε δύο εβδομάδες. Κάτι που σημαίνει πως χάνει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι σε Γιαγκελόνια ή Καμπάλα. Και από τα πλάνα του Ζουνίδη εν ώψη του Europa League στο Jens Wember. Ο Γερμανός κατέθεσε προσφυγή κατά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και αξιώνει την ελευθερία του, τα οφειλόμενα και το υπόλοιπο του συμβολαίου του. Ο 32χρονος μπακ ζητά να επιδικαστεί υπέρ του ένα ποσό που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ για οφειλές συν ένα ακόμα χρόνο συμβολαίου. Η προσφυγή που κατέθεσε θα εκδικαστεί σύντομα από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, ενώ οι πράσινοι θα ζητήσουν από το παίκτη εξοδικαστικό συμβάσμο. Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο της Reading βρίσκεται ο Luke Steele, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να παραχωρήσει τον Βρετανό τερματοφύλακα. Εφόσον επιστρέψει στην πατρίδα του, οι διοικούντες του τριφυλιού θα καλύψουν το κενό του, αποκτώντας δανεικό από τον Άρη τον Σοκράτη Διούδη.